Κυρίες και κύριοι, υπήρξαν δύο επισκέψεις και μία στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Παρνούση, και μία στην κυρία Ξαντουροπούλου, η οποία είναι μάλιστα και υπεύθυνη για τα θέματα της συμμεταναστευτικής πολιτικής. Κυρία Ξαντουροπούλου, όσον αφορά τον κύριο Παρνούση, έχετε ακούσει από δηλώσεις του κυρίου Υπουργού Δημήτρη, εκτός από τα θέματα της μετανάστευσης, που με διάφορα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνικότητα και το πώς αυτή θα αντιμετωπιστεί όχι μόνο στην Κόρινθο αλλά και σε όλο τον νομό και σε όλη τη χώρα, δηλαδή, γιατί τα προβλήματα είναι παντού τα ίδια. Κουβεντιάσαμε και θέματα που έχουν να κάνουν με την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας, μια θέση που είναι εκφράστηκε και από τον ΚΕΔΕ, αλλά την εκφράσαμε και εμείς και υπήρξε θετική ανταπόκριση. Αλλά κυρίως επικεντρωθήκαμε το τι πρέπει να γίνει το προσεκές διάστημα για το στρατόπεδο της Κορίνθου. Με την κυρία Ξαντουροπούλου είχαμε πιο εκτενή κουβέντα και εξέφρασε και τις απόψεις της και τις απόψεις της κυβέρνησης. Επίσης είναι αυτός ο χώρος σταδιακά να μειωθεί, να μειωθούν σταδιακά τους επόμενους μήνες οι μετανάστες που φιλοξενούνται, που κρατούνται στον χώρο. Και ουσιαστικά να κλείσει και να αποδοτήσει την αυτοδιοίκηση. Ήδη τους τελευταίους 15 ημέρες, 20 περίπου, φεύγουν καθημερινά, θα έλεγα, αρκετοί. Φεύγουν αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει σε κράτηση τους 6 μήνες, θα φύγουν όλοι και βεβαίως όσοι επίσης έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο ή και κάποιοι που πιθανόν να θέλουν την επαναπρόθεση, όπως αυτή είναι πάντως είναι ελάχιστη. Ο χώρος αυτός θα αποδοθεί στην αυτοδιοίκηση, θα μείνει όμως μια μικρή εγκατάσταση εκεί που θα φιλοξενήσει, αυτή θα είναι φιλοξενία, ανήλικους οι οποίοι ταυτόχρονα θα είναι σαν το σπίτι τους, θα λέγαμε, και θα φοιτούν στα σχολεία της Κορίνθου να μάθουν γράμματα και ελληνικά βεβαίως, και αυτό θα είναι μια δομή που πιστεύω ότι δεν έχει κανένας Κορίνθιος αντίρρηση. Κάποιοι οποίοι δεν θα έχουν κάποιο άλλο χώρο να φιλοξενηθούν, έτσι. Κάποιον χώρο για να φιλοξενηθούν, γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν συγγενείς, κάποιοι που θα είναι μόνα τους, παιδιά τα οποία είναι μόνα τους, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, μετά από τα τραγικά δυστυχήματα, μετά τα τραγικά δυστυχήματα που γίνονται κατά την είσοδο τους στη χώρα, κάποια παιδιά έχουν μείνει δυστυχώς μόνα τους. Όλα αυτά, πιστεύω είναι πολύ λίγα στον αριθμό, θα υπάρξει εκεί πέρα μία δομή που με ευθύνει αυτός ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, θα φιλοξενηθούν στον χώρο και να τους παρέχεται μια καλή στέγαση και διαμονή. Επίσης, κουβεντιάζεται από πλευράς κυβέρνησης να υπάρξει πάλι μία πολύ μικρή δομή για πολύ λίγα άτομα που το φιλοξενούνται για να γίνεται η ταυτοποίησή τους. Δηλαδή, μία από τις δομές ταυτοποίησης θα είναι και στην Κόρινθο, αλλά μιλάμε για μια πολύ μικρή διαμονή, το πολύ να κάθονται 20 μέρες, πιο πολύ να φεύγουν τις 5-10 μέρες, να γίνεται αυτοποίηση των στοιχείων τους και να γίνεται αντίστοιχα η διεκπαιρέωση των υποθέσεών τους και δεν ξέρω πού θα προωθηθούν όλοι αυτοί. Πάντως δεν θα λειτουργήσει αυτό το κέντρο της Κορίνθου ως δομή, επειδή είναι στο κέντρο της πόλης, ως δομή ανοιχτής φιλοξενίας μεταναστών, όπως θα γίνει πιθανόν σε άλλα σημεία της χώρας. Το δικό μας το κέντρο δεν θα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα έγινε και υπήρξε και από πλευράς της κυρίας Υπουργού η άποψη, μου εκφράστηκε η άποψη, να ξεκινήσω συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή την αστυνομία, την πυροσβεστική, την περιφέρεια, αλλά και εμείς σαν Δήμος, διαδικασίες με το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση αυτών των εγκαταστάσεων. Κάτι το οποίο όλοι πιστεύω το θέλουμε, το έχουμε εκφράσει κατ' επανάληψη με αποφάσεις ομόφωνες των Δημοτικών Συμβουλίων. Το κάναμε και τον Νοέμβριο, αν θυμάστε, παραμονές των εκλογών. Θα το κάνουμε και σήμερα με ένα ψήφισμα, θεωρώ, που θα είναι πάλι ομόφωνο και θα επαναβεβαιώνει πάλι τις παλιές μας αποφάσεις. Αλλά θα υπάρξει και μια συμπλήρωση, αυτό πρέπει να γίνει, μια συμπλήρωση που θα λέει, όπως λέει και το ψήφισμα της περιφέρειας, να ξεκινήσουμε, και εμείς πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει με ευθύνη του Δήμου, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία συνεννόησης και διεκδίκησης και ομαλής, αν θέλετε, ομαλής, ομαλού αποχαρακτηρισμού των χώρων του κέντρου και ομαλής παράδοσης στην κοινωνία. Δηλαδή, στο Δήμο, στην περιφέρεια,
στην πυροσβεστική, στην αστυνομία, αλλά και στους δημότες μέσα από τις εγκαταστάσεις που θα παρακολουθούν για πολιτισμό και αθλητισμό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια οι εγκαταστάσεις τις ποδοσφαιρικές που είναι στην άκρη του Αδρέτου σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείες. Αυτές θα αποδοθούν και πάλι στην αυτοκίνηση και πιστεύω ότι εκεί μπορεί να προκύψει άλλο ένα σύγχρονο γήπεδο για τις ανάγκες εδώ της κοινωνίας της Κορίνθου. Είναι μια απάνθρωπη κατάσταση η οποία δεν συνάδει με τα ιδανικά του ανθρώπου, με τη σύγχρονη εποχή, με οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανένας, να υπάρχουν τέτοια κέντρα συγκέντρωσης ανθρώπων το 2014-2015. Επομένως λοιπόν χαιρετίζουμε έτσι αυτή την διαδικασία κλεισίματος και θεωρούμε μάλιστα και υποκριτικές φωνές όπως της πλειοψηφίας της περιφέρειας που θυμήθηκαν ότι υπάρχει κέντρο κράτησης στην Κόρινθο, όπως και άλλους που θυμούνται τώρα που δεν είχαν αρθρώσει λέξη για αυτά τα θέματα σε την προηγούμενη περίοδο. Θεωρούμε λοιπόν ότι ακριβώς οι άνθρωποι δεν είναι λαθρέοι. Οι άνθρωποι πρέπει να έρχονται όταν έρχονται στη χώρα και γυημένοι μέσα από μια διαδικασία πολέμων. Οι πιο πολλοί εξάλλου πλέον είναι πρόσφυγες, είναι από εμπόλεμες ζώνες και θέλουν να έτσι έρχονται σήμερα εξαναγκασμένοι από την κατάσταση. Δεν είναι καν οικονομικοί πρόσφυγες πολλοί αυτούς. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει μια κατάσταση στη χώρα που να αντιμετωπίσει το θέμα. Ένα τεράστιο θέμα, το οποίο αν θέλετε το ανοίγουμε, που έχει σχέση με τη διεθνή κατάσταση και με τις ροές που υπάρχουν και θα υπάρχουν προς τη χώρα μας, μια και η χώρα μας είναι στην άκρη της Ευρώπης και διέρχονται από εδώ. Εξάλλου η μεγάλη πλειοψηφία θέλει να φύγει. Το 60% από τους Έλληνες που υπάρχουν θέλουν να φύγουν προς τις χώρες της Ευρώπης. Πρέπει να μπει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνει αυτή η κατανομή, ιδιαίτερα των προσφύγων σήμερα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να πάρουν μερίδιο αυτής της ευθύνης όσον αφορά ιδιαίτερα τους πρόσφυγες. Και δεν κατανοώ πώς μπορούμε, και μάλιστα με εξέλιξη και τοποθέτηση του κ. Ανόπουλου, ότι δεν διανοείται σήμερα τέτοια φαινόμενα κρίσης ανθρώπων, παιδιών, να αντιμετωπιστούν και να είμαστε σαν κοινωνία, να μην βλέπουμε δηλαδή σαν μία με αυτή την κατάσταση, αλλά να είμαστε ανεκτικοί και να προσπαθήσουμε να λύσουμε το θέμα. Να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να λυθούν θέματα μετανάστευσης.